cátedra, ¿ya? ¿Verdad? Ως Δήμος συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Κινητικότητας. Ένα θεσμό που προωθεί την ήπια μετακίνηση μέσα στην πόλη. Άλλωστε, ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε σε εξέλιξη το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ένα σχέδιο το οποίο έχει ως κύριο σκοπό του την ήπια μετακίνηση μέσα στην πόλη. Την κίνηση δηλαδή με ποδήλατο, πεζή, αλλά και με ηλεκτρικά οχήματα. Καλαμάτα είναι πόλη του ποδήλατου. Με 14 χιλιόμετρα και 200 μέτρα ποδηλατοδρόμους, προφανώς και είναι πόλη του ποδηλάτου. Έχουμε τη δυνατότητα, όλοι έχουν τη δυνατότητα να κινούνται σε αστικούς και περιαστικούς, αστικές και περιαστικές περιοχές. Και προφανώς εμείς έχουμε στόχο να ενισχύσουμε και άλλους ποδηλατοδρόμους. Μέσα από αυτή την πρόταση που έχουμε ήδη καταθέσει στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση και μέσα από τη βολιστική διαδρομή του Μωρέα, που θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ποδηλατόδρομο που θα ξεκινά από το ιστορικό κέντρο και θα καταλήγει μέσα από τα αρχαία χώρων των Ακοβίτικων, θα καταλήγει στην αρχαία Θουρία, 12 χιλιόμετρα, μέσα από πρωτοβουλίες πεζοδρομής, αλλά και ακόμα και μέσα από ποδηλατοδρόμους που σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε μέσα στους δρόμους, αν θέλετε, που θα ενώσει την Ανατολή με τη Δύση. Κάποιο πρόγραμμα δανεισμού ποδηλάτων για τους επισκέπτες που έχουμε πει στο παρελθόν? Βεβαίως, είμαστε, το παρακολουθούμε στενά, περιμένουμε από μέρα σε μέρα να ανοίξει αυτό. Θα είναι ποδήλατα συμβατικά αλλά και υποβοηθούμενα, ποδήλατα ηλεκτρικά, τα οποία είμαστε κοντά, διεκδικούμε, έχουμε συζητήσει, ήδη αναγνωρίζουν το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, με συγχωρείτε, αναγνωρίζουν ότι η Καλαμάτα είναι πόλη του ποδηλάτου και θα στηρίξει την προσπάθεια. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, περιμένουμε να ανοίξει η πρόταση και να διεκδικήσουμε.